Κόντρα στις προβλέψεις και στην παράδοση των τελευταίων 10 ετιών με 53%, ήδη οι αντίπαλοι του έχουν αποδεχθεί το αποτέλεσμα και η ατζέντα με την οποία κέρδισε τις εκλογές είναι ο διπλασιασμός των συντάξεων, η καταπολέμηση της διαφθοράς που είναι κάτι πάγιο στις εκλογές για τους προεδρικούς υποψηφίους στο Μεξικό. Το ενδιαφέρον είναι ότι είχε μία ανταλλαγή Twitter στο Twitter με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που τον συνεχάρει μέσω Twitter για την εκλογική του νίκη. Συμφώνησαν και οι δύο να συνεργαστούν σε καλό κλίμα για την βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών, οι οποίες όπως όλοι γνωρίζουμε δεν βρίσκονται και στο καλύτερο σημείο τους, με δεδομένη την πολιτική τη σκληρή που εφαρμόζει ο Αμερικανός πρόεδρος στο θέμα του μεταναστευτικού και την σκληρή πολιτική με το τείχος που θέλει να χτίσει στα σύνορα με το Μεξικό. Μάλιστα. Δημήτρη, από εκεί να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Η ώρα είναι 10.